Στο συλλαλητήριο για την υγεία που διοργάνωσαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, κ. Αθανασίου, ο οποίος στην ομιλία του ήταν αποκαλυπτικός σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και στο παιδί. Μάλιστα, επέριψε ευθύνες και στους τοπικούς παράγοντες για την αδιαφορία που επιδεικνύουν για τον τομέα της υγείας. Στην πόλη μας, στο νομό της Καρδίτσας, θα έλεγα ότι εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι η πλήρης εγκατάλειψη και διαφορία από τους ηθήνοντες και από τους κατά καιρούς κυβερνώντες. Όταν οι άλλες γειτονικές πόλεις παίρνουν 5 γιατρούς, εμείς παίρνουμε έναν. Όταν οι προϋπολογισμοί των άλλων νοσοκομείων με τα ίδια κρεβάτια είναι 500.000 πάνω ή 1.000.000, εμείς δεν μιλάμε. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια μας. Και συγκεκριμένα, στο παιδί υπηρετούν μόνο 5 ειδικευμένοι γιατροί και τι να κάνουν οι άμυροι, όταν λείπουν πάνω από 10 ειδικευμένοι γιατροί. Και φυσικά δεν υπάρχει προοπτική να πάρουν και άλλους. Στα κέντρα υγείας η κατάσταση είναι τραγελαφική και θα έλεγα από την πρώτη του έτους του 2015 αυτό που συμβαίνει, τα κέντρα υγείας είναι στον αυτόματο πιλότο. Ο κύριος Αθανασίου στην ομιλία του περιέγραψε και περιστατικό που συνέβη στο κέντρο υγείας Παλαμά όταν το ασθενοφόρο δεν είχε βενζίνη για να κινηθεί. Στο κέντρο υγείας Παλαμά έχουν οδηγούς στην βάρδια και δεν υπάρχει βενζίνη στα ασθενοφόρα. Τις προάλλες κάνανε έρανο για να βάλουν βενζίνη στο ασθενοφόρο για να γίνει διακομιδή ασθενούς. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει.